Σήμερα έχω να σημειώσω ότι ο Τουλιώτη ήταν αυτό που μου έπεισε να βγούμε. Εγώ ήμουν έτοιμο να κάτσω στο σπίτι μου. Να... Εσύ μου είχε πει. Μου έστειλε μήνυμα χθε 3 ώρα το βράδυ, που το είχα το πρωί προφανώ. Γιατί μου έστειλε 3 ώρα το βράδυ. Πάμε αύριο για ποτό. Και σήμερα μου έστειλε κλασικό σπίτι. Μ' αρέσει που μου το σχολιάζει το. Και... Μαλάκι μου έστειλε στι 3. Εσύ που κοιμόσουν 6 ώρα το πρωί, μαλάκι. Ναι, άλλο αυτό. Έχω γίνει άλλο άνθρωπο. Εγώ Παρασκευή και Σάββατο κοιμάμαι αργά, ρε φίλε. Γιατί όλε τι άλλε μέρε ξυπνάω νωρί. Ωραία. Ωραία. Πού θα πάμε σήμερα. Γιατί όμως μου στείλες μήνυμα χθες, με έψησες και σήμερα πήγες να μου ρίξεις πιστόλι. Γιατί ρε φίλε, έκανα χέρια και είχε πολύ κρύο. Έκανα χέρια λέει. Και δεν πετάχτηκε ούτε μια φλέβα και ήμουν λίγο depressed και λέω άντας κάτσω από σπίτι. Μπρο, αποκλείεται να σκέφτεσαι έτσι. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι έτσι. Λες ψέματα τώρα. Εκεί, πώς λέγεται. Πάμε εκεί, αλλά μπορεί, θα γίνει της πουτά. Γιατί δεν ξέρω πώς αυτό θα βγάζουμε κόντρα. Μπρο, είμαστε πολύ κοντά πάντως, είμαστε 8 λεπτά. Στρίψα, δεξιά. Όπου έκανα το λάθος και έστειψα, σου λέω μέσα από τον γκάζι και πέρασε από όλο τον κόσμο, όλα μαγαζιά, όλα τα gay club, όλα τα αυτεπιτζάδικα. Ωραία δεν είναι αυτά, όχι. Θυμήθηκε στην παλιά. Ρε, είχε κόσμο πολύ και ξέρεις πήγαινα σημειωτό. Εντάξει, δεν έχει πολύ κρύο νομίζω. Έχει λίγο τάξη. Oh shit. Πού πάμε δύο άντρες. Ο Αργύρης που είναι. Μου λέει, στέλνω μήνυμα, ανοίγω 6 ώρα το πρωί το Java. Πάω, υποχρεώσεις. 6 ώρα. 6 ώρα ξυπνάει για να ανοίξει 7, ξέρω. 6 ώρα την Κυριακή ανοίγει το Java, ρε φίλε. Άλλη είναι στην εκκλησία, ρε φίλε. Μετά την εκκλησία πας μια στρέλα έτσι, κυρία Λέισον, με την μία μου. Λοιπόν, τι άλλες πληγές έχουμε πέρα από το εκεί. Δεν ξέρω, εσύ είσαι αυτός που κλαμπάρει, εγώ απλά βουλθώ. Σε ένα μέρος πλήρως. Γιατί εγώ νομίζω ότι ξέρω πολλά μέρη. Πάτα το έναρξη. Να ρωτήσω στο Instagram. Πάτα έναρξη. Να ρωτήσω στο Instagram. Πάτα έναρξη για να ξέρουμε πού να στρίβουμε. Πάμε σε πάρτι με FSS. Εννοώ φοιτητικό. Στο ίδιο. Ποιο. Όχι βέντε πάλι. Θέλω να πάμε κάπου αλλού. Ναι, εννοώ σε φοιτητικό. Α, έχουνε... Ναι, πάτα. Έχουν καταλήψεις τώρα. Λογικά θα κάνουν και πάρτι Σάββατο. Α, έχω στο κινητό μου. Μπορώ να το δούμε. Φοιτητικά πάρτι Αθήνα. Αλλά ας παρκάρουμε κάπου. 27 και 25. Ας παρκάρουμε κάπου στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Βασικά για όλα είμαστε. Μπαίνουμε εμείς οι δύο μέσα στο κλαμπ. Με τη μία οι κοπέλες κάνουν, ανοίγουν χώρο για να κάτσουμε. Ανοίγουν χώρο για να τρομάξουν. Ευθεία. Τι να τρομάξουν, ρε. Όχι, ευθεία. Α, ευθεία. Ευθεία. Ναι. Μπες. Να πάμε πίσω, ρε. Πώς γίνεται να μην ξέρεις καθόλου τους δρόμους, μαλάκα. Δεν οδηγάω στην Αθήνα, μαλάκα. Στο κέντρο είσαι. Ναι, περπατάω και παίρνω μετρό στο κέντρο. Είμαι άσχετος, χωρίς GPS δεν πάω πουθενά. Πώς γίνεται το καλύτερο γυμναστήριο στην Αθήνα να είναι κροσφιτάδικο, ρε μαλάκα. Όντως. Πού είναι αυτό, μαλάκα. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά έχει πάρα πολλά μηχανήματα που δεν υπάρχουν σε κανονικά γυμναστήρια. Είναι ένα γυμναστήριο που είναι χίλια τετραγωνικά πάνω. Χίλια τετραγωνικά υπόγειο. Ωραία, αυτό τι φάση όμως. Είναι κροσφιτάδικο, αλλά έχει και βάρη, έχει πέντιουλουμ, έχει hack squat. Τι λες, ρε μαλάκα. Πώς το ανακάλυψες αυτό το gym. Δεν ξέρω, μου είπε ένα παιδί που του κάνω coaching. Έχει, ναι, δοκιμή 10 μέρες. Τσάπα. Και λέω, ας πάω να το δοκιμάσω. Και τελικά πες να πάω κανονικά. Όχι, πόσο έχει. Όχι, είναι μακριά από το σπίτι, ρε. Είναι 70 ευρώ, αλλά νομίζω. Αν βάλει τρίμηνο, πάει 60 μήνα. Αλλά πιστεύω 60 ευρώ για αυτό το γυμναστήριο, για αυτά τα δεδομένα στην Ελλάδα που είσαι. Θα μα το κάνει. Εντάξει, θα μα το κάνει. Αξίζει. Τι να πω. Αν όντω το έχει σαν προτεραιότητα αυτό, αξίζει. Τι άλλο. Ο μπρο θα με βάλει μέσα στο εκεί, ρε. Έχουμε φτάσει. Μπρο. Λοιπόν, βρήκαμε παρκάρουμε απίστευτο. Κακή εμπειρία. Δεν θα επαναληφθεί. Έχει πάει ήδη 2,5 ώρα που πάμε. Τώρα θα είναι το τζέτζελο, το καλό. Ελπίζω να μην έχει τεράστιο βράδυ. Μαλάκα, ποιος το έκανε αυτό το gravity. Ποια μεγάλο φασέα. Μεγάλο φασέα. Ή λέζανε μελλοντικό μαγαζί του παπουτσί. Πώς ξέρεις ότι είναι κρουασάν, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Κρουασάν είναι, μπρο. Μπορεί να είναι ένα μαργαριτάρι που είναι το κύριο κίτρι. Μαργαριτάρι. Άλλη μια φορά που έχει τεράστιο γράστο εκεί, γιατί πήγαμε αργά. Και αποφάσισαμε να μην περιμένουμε. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Μπορεί να καταλήξουμε πάλι στο Venti, έτσι κατά λάθος. Μπορεί. Ρε βόφερη.
τουριστική πολύ κατοικία. Δεν έχει κοινή που αποθήκη. Πες, κάποιοι μπορεί να θέλουν να πετάξουν. Δεν το λένε καν. Όχι, λέει τον Εγώ λέω θα έρθει να σου πει γεια, σε βλέπω στο YouTube. Και ο μπρο σου έδωσε το share, το σφίξε και σου λέει αν έχεις τίποτα έπιπλα πάρε τηλέφωνο να μου δώσει. Ναι, και εγώ θέλω να κάνω μια μετακόμιση τώρα, αλλά... Μα, διάβασε το μυαλό σου μήπως. Ναι, εγώ πιστεύω ήταν κώδικας, ήταν γκέι, ο άλλος και ήταν κώδικας, κάποτε να σου δώσει τον αριθμό του για να τον πάρει τηλέφωνο. Ναι. Και ντράπηκε επειδή ήμουν και εγώ μπροστά. Τελικά σε μείνει ήταν αγόρι του. Λοιπόν, ήρθαμε σε ένα μαγαζί που είναι καραόκι. Πρέπει να πούμε για το content, δεν γίνεται. Όχι, καραόκι. Θα πούμε. Λοιπόν. Άκου τη φωνή μου. Θα τραγουδάω εγώ περισσότερο, εντάξει. I walk alone λένε αυτοί. Ελά, ποιο θα πούμε, διάλεξα ένα τραγούδι. Ελά, τεβέζ. Τι. Τεβέζ. Τεβέζ δεν έχει βέβαια, δεν έχει λάριξ. Δεν έχει λάριξ. Ποιο να πούμε. Σάκυρβα, ξύνει. Σάκυρβα, δεν νομίζω βάζει. Λόγω να πάμε σε κάτι. Ωραία, Σάκυρβα, this is our night. Τώρα πάμε σε. Ψήσε, μαλακά στα κανονικά καλά, τώρα δεν θα έχει content. Εδώ τι, αυτό είναι content. Ναι, βλέπω αυτό είναι content, θα τραγουδάμε. Ελά, γιατί βγήκα έξω εδώ. Ήρθε ώρα να λάμψεις, φίλε. Άκου, πρέπει να πούμε ένα σύντομο τραγούδι για η ντροπή να είναι σύντομο. Εντάξει, ποιο. Ένα σύντομο, ποιο είναι το σύντομο. Σκέψου να είμαστε 3 λεπτά εκεί πάνω. Είναι πολύ άβολο. Όχι, όχι. Θα ακούω στο γυμναστήριο. Θα γυρουμά. Ναι. Θα γυρουμά κοντά. Τα αυγιά μου. Τι λένε, σουρκαμπλέτ. Εγώ λέω Σακυρουβά. Σακυρουβά, this is our night. Το είχα πει στο δημοτικό, είμαι πολύ καλός. Τρέπεσαι ακόμα να ανέβεις να τραγουδήσεις. Προτιμώ να ακούω στη σκηνή με στριχιάκι παρά να τραγουδήσω με αυτή τη φωνή. Διάλεξε ένα τραγούδι επιτέλους. Πούμε ρε μαλάκα, please. Μπρο, δεν έχω πει αρκετά για αυτό που θα γίνει. Πρέπει να πούμε, πάμε να πούμε συνέχεια. Άλεξα! Δεν έχω πάλι όχι να σ' αγαπάω. Γκριτζάρω τη ζωή μου ρε φίλε. Πες τίποτα. Δεν έχει σήμερα για μια σου να με κλείσει. Δεν έχει σήμερα για να φυλακίσει. Να φωνάζουν σαν τα ζωάδια. Κάποια μέρα το ξέρω καλά. Θα γυρίσω ένα να μου πει. Πακιστάν. Δεν έχει σήμερα η καρδιά σου να με κλείσει.
Δεν έχει σήμερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα το ξέρω καλά, θα γυρίσει ξανά. Θα μου πει πώς δεν τα νιώσες. Γι' αυτό που έχω μόνο εγώ, πρέπει τρόπο να βρω να υπάρχω χωρίς εσένα. Δεν έχει σήμερα για να με δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Καλά έχουμε από κάποια μέρα το ξέρω καλά. Θα γυρίσεις ξανά, θα μου πεις πως μετανιώσες. Γι' αυτό φεύγω πρώτος εγώ, τον χρόνο να βρω να υπάρχω χωρίς εσένα. Δεν έχει σίδερα για να σου να με φυλακίσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Θα γυρίσει ξανά, να μου πεις πως μετανιώσει. Γι' αυτό φεύγω πρώτος εγώ, πρέπει τρόπο να βρω να υπάρχω χωρίς εσένα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Άδεια όπως δεν την έχει δει κανένας. Αυτή είναι η ειλικρίνεια. 5.30-4.30 ώρα είναι. Έτσι είναι η Ερμού. Και ο Νίκος θέλει να βρει αθώα κοριτσάκι και να τους κάνει ρωτή. Στάσε να μιλάς με τις βλαγίες. Εγώ δεν θα σου βγάλω content. Για το content. Τι μου είπες, δεν μου είπες. Θα τις ρωτήσουμε πώς έχουν πάει. Όχι, δεν είπα, δεν είπα αυτό. Μα, αυτό, μα σε αυτό το δρόμο αυτές οι ερωτήσεις γίνονται. Ρε, φίλε. Βρίσκουν πιο ελκυστικό. Αλλά ναι. Αυτή είναι η χειρότερη ερώτηση. Δεν ξέρω, νομίζω πιο πάνω αριστερά είναι. Δεν προσπαθούμε να πάρουμε πιστοποίηση. Επιβεβαίωση. Θέλουμε απλά να κάνουμε content. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε δύο άντρες. 5 ώρα για content. Τώρα, το βίντεο πάει από το κακό στο χειρότερο. Μετά το τραγούδι. Θες να πάμε σε gay bar. Καλά. Αντίο. Το τέλος είναι η αρχή και η αρχή είναι το τέλος. Άμα είσαι depleted, είσαι depleted. Νίκος στο βιβλίο του. Ναι. Αριστερά. Αριστερά. Ναι. Πέρα τώρα δεν πειράζει. Δεν μου είπες το πάω ευθεία, ρε μπρο. Ναι, μας βοήθησε να κάνουμε κάτι περίεργο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω να κάνω καλό όγκη στη ζωή μου. Μα αλλά και σου είναι πολύ καλό, αλήθεια. παιδιά γράψε τα σχόλια, αν ήταν καλό. Δεξιά. Εδώ. Ναι. Τι λες, τρελέ. Μπαίνα, ρε. Μπορεί να έχει κανένα πεζάκι. Μπρο, θα μας ληστέψουν. Όχι, άραξε, μπαίνα, έχουμε ξανά έρθει από εδώ. Fuck. Λοιπόν, γράψτε κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να κάνουμε. Εκτός από προπόνηση. Εγώ τα τραγουδούσα μόνος μου, τι εννοείς, ευθεία, ναι. Απλά δεν ήθελα από την αρχή να τραγουδήσω. Όχι επειδή ντρεπόμουν. Απλά δεν μ' αρέσει να τραγουδάω, ρε. Μάγκες, με το ζόρι τραγούδισε, τον τραγουδούσα, αλήθεια. Απλά δεν μ' αρέσει να τραγουδάω, ρε, φίλε. Εντάξει, μαλάκα, για το content όμως θα κάνουμε όλα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Μπρο, ένα τραγούδι για το βίντεο. Άκου, άμα δεν βγάζαμε αυτό το τραγούδι, το βίντεο δεν θα είχε τίποτα. Πόσα όλα. Θα βγάζεις mid content για πάντα. Τι mid content, ρε, μαλάκα. Πρέπει να σκεφτείς κάτι καλό. Top content. Πρέπει να σκεφτείς κάτι καλό. Δεν είναι καλό σήμερα που τραγουδάω. Πρέπει να σκεφτείς κάτι πιο καλό. Που θα σε βγάλει εντελώς εκτός. Ήτανε εντελώς εκτός. Δεν έχω καλή φωνή, δεν ξέρω να τραγουδάω. Πάμε bootcamp. Τι να σου. Θα έρθουν στο στρατόκαυλο να μας φωνάζουν. Ευθεία. Ναι. Θα έρθουν στο στρατόκαυλο να μας φωνάζουν. Μαλάκα, δεν κάνω challenge. Να πάμε να μυθούν. Δεν είναι challenge ακριβώς. Είναι. Πώς λέγεται, ρε, κατασκήνωση. Είχε πλάκα σήμερα. Απλά είμαστε πολύ άσχετοι με τα lyrics. Άκου, αν έρθουμε μεγαλύτερη παρέα εκεί πέρα. Και φάση. Ξανά καραόκε. Ναι, ρε, με μεγαλύτερη παρέα. Είσαι ποιος τραγουδιστής, μπρο. Μπρο, είναι top content, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Ή να μαζευτούμε σε σπίτι. Με ηλία DJ. Κάνουμε πάρτι σε σπίτι. Μπρο, εγώ θυμάμαι το σπίτι, το εκεί που μένεις, πήγα να βάλω ευθεία, όχι. Θες να κάνουμε πάρτι στο σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω τι θα πούνε οι γείτονες. Όχι, εντάξει, καραόκε μπορώ. Α, θέλει να κάνουμε stream καραόκε. Πόβαρε τώρα. Stream καραόκε, oh no. Σκέψου, content. Έχω μπει σε μια φάση που δεν σκέφτομαι καν content. Απλά όπου πάω, βγάζω την κάμερα και ό,τι γίνει. Αλήθεια. Μπρο, αυτό δεν ξέρω αν λειτουργεί. Vlogger, μαλάκα.
Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε δύο γυμναστριακές και θα τις προπονήσουμε για ένα μήνα. Εσύ και εγώ. Ωραία. Και τις βάλουμε να αγωνιστούν σε... Σε powerlifting. Σε τι θες. Όχι ένα, δύο μήνες. Εσύ είναι Pokemon. Όχι Pokemon. Εντάξει, ίσως είναι Pokemon. Και θα δούμε ποια θα είναι πιο δυνατή. Δεν έχω ιδέες γενικά. Είμαι απ' γι' αυτό σου λέω πολλά φορά την κάμερα και τραβάω. Είμαι σε αυτό το state αυτή την περίοδο. Νομίζω ξέρω γιατί. Ξεκίνησα να δουλεύω παραπάνω ώρες και δεν έχω το μυαλό μου. Δεν τρέχει. Μπαίνει λίγο σε NPC mode. Αλλά δυστυχώς πρέπει να το υποφέρω για λίγο καιρό αυτό. Εντάξει. Εγώ να διαβάσει κανένα βιβλίο, δεν σου ήρθε να πει. Και ο. No joke. Όχι, δεν το ξέρει. Τι βιβλίο ρε μαλάκα. Θα σου δώσουν ιδέες, απλά. Δεν μου έρχονται έτσι με ιδέες. Οι ιδέες μου έρχονται με το να κοιτάω τον τύπο. Μπορεί να κάνει το άλλο πράγμα που έκανε ένα επιστήμονα. Δεν θυμάμαι ποιο. Κάποιο με τον ηλεκτρισμό ήταν. Όχι ο Τέσλα. Ούτε ο Έντισον. Ποιο το έκανε, δεν θυμάμαι. Ο ηλεκτρό. Κοιμόταν σε μια καρέκλα και κρατούσε ένα μήλο. Γιατί όταν έπινε ο ύπνος, έπεφτε το μήλο, έπεφτε σε μια πλάκα, πλακέτα, κάτι τέτοιο. Σταμάτησε εδώ. Ναι, και τον ξύπνησε. Σταμάτησε εδώ. Ναι. Όπου είσαι το μισό. Εδώ βγαίνει. Ναι, ρε φίλε. Και θυμόταν το όνειρό του και επειδή σκεφτόταν μόνο για ιδέες, πράγματα, τις έγραφε σαν τετράδι. Θες να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να μην πάρει μπροστά. Μετά βέβαια δεν θα κοιμάσει και δεν θα μπορεί να σηκώσει κιλά. Τώρα έχω μου και εγώ θα σε βάλω ένα μια μισή ώρα. Όταν σε παίρνει ο REM ύπνος και βλέπεις όνειρο θα σε βαράω και θα σου λέω τι είδες να το γράψω. Ο REM ύπνος. Τι είδες να το γράψω. Και μου λέει έβλεπα... Μπριζόλες. Όχι μου να βαλεύουν. Μπριζόλες. Λοιπόν, καλά μπρα. Άντε ρε, γεια. Κόλυβα. Μπάει. Ναι. Αντίο μαγιές. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe.